Κύριε Πανταζίδη, ξεκίνησε η διαβούλευση για την πλατεία. Είδαμε ενδιαφέροντα σχέδια, είδαμε και κάποια σχόλια του μέλους της Συμμαχίας Πολιτών, του κ. Κοστάρα, είδαμε και το δελτίο τύπου της Συμμαχίας Πολιτών. Όπως και να έχει, το θέμα το αισθητικό είναι καθαρά υποκειμενικό. Τα σχέδια όμως δείχνουν λιγότερο χώμα, λιγότερο πράσινο και λιγότερα δέντρα. Ναι, κάθε σχέδιο είναι υποκειμενικό και αντανακλά την κατάσταση της στιγμής και το μελετητή. Τον κύριο Παπακυριάκο, πολιτικό μηχανικό, το σέβομαι σαν επιστήμονα, λίμωνο. Θεωρώ ότι έκανε μία αξιοπρόσεκτη εργασία. Δεν μπορώ να την κρίνω αυτή τη στιγμή αν είναι άριστη, μέτρια ή κακή. Για να κρίνεις μία τέτοια εργασία ενός ανθρώπου ο οποίος έχει δουλέψει για μήνες, πρέπει να πιάσεις ορισμένα στοιχεία. Και τα στοιχεία αυτά είναι το τι θέλει να μας δώσει αυτή η μελέτη, πού θέλει να μας πάει αυτός ο οποίος σκέφτηκε να φτιάξει την πλατεία, με ποιο τρόπο θα μας πάει και τι θα έχουμε σαν τελικό αποτέλεσμα. Υπόψη ότι δεν είναι κάτι απλό, αυτή η πλατεία μετά από 50 χρόνια θα ξαναπιαστεί από τον τότε δήμαρχο να ξαναφτιαχτεί, να αλλάξει. Ειδικά με τέτοιο κόστος 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί είναι και μεγάλο το κόστος. Το κόστος δεν υπάρχει αυτό το 4,5 εκατομμύρια. Το είχε πει ο κύριος Σταυρέλης, αλλά επίσημα δεν υπάρχει τίποτα. Και γιατί δεν υπάρχει? Αυτό το οποίο μας παρουσιάστηκε ήταν κάποιες φωτογραφίες, κάποια τρισδιάστατα σχέδια. Να ξέρετε, κάθε έργο, όταν το βλέπουμε σε μακέτα, πάντα είναι ωραίο. Πρέπει να έχουμε λίγο φαντασία να το δούμε πιο μετά, για να καταλάβουμε το πώς θα λειτουργήσει και πώς θα είναι η τελική του μορφή. Στις μακέτες, είπαμε, φαίνονται όλα άριστα. Εκείνο όμως το οποίο θα έπρεπε να είχαμε στα χέρια μας, εκτός από αυτά τα οποία σας είπα πριν, θα έπρεπε να έχουμε και τις περιγραφές των υλικών. Διότι όταν ξεκίνησε αυτή η υποτιθέμενη διαβούλευση, που δεν ήταν διαβούλευση τελικά, ήταν παρουσίαση μιας ιδέας, μας είπαν για μια βιοκλιματική πλατεία. Τα στοιχεία δεν τα έχουμε δει που χαρακτηρίζουν ένα τεχνικό έργο σαν βιοκλιματικό, δεν τα είδαμε γιατί δεν μας τα δώσαν, δεν μας δώσαν προδιαγραφές υλικών. Μας είπαν αόριστα, ξέρετε, ότι αυτό θα έχει μεγάλες πλάκες γρανίτου κτλ. Αλλά προδιαγραφές, πάχος, μεγέθη κτλ. Δεν μας τα δώσαν. Και πιστεύω ότι δεν μας τα δώσαν ίσως και σκεμμένα, γιατί αυτά τα υλικά τα οποία έχουν είναι στο μυαλό του μελετητή για να τοποθετηθούν, καλά υλικά, σύγχρονα, είναι πανάκριβα. Και όσοι ξέρουν πώς λειτουργεί η σημερινή Δημοτική Αρχή και ο κύριος Δήμαρχος συγκεκριμένα, ξέρουν ότι θα φτάσουν στο σημείο οι πλάκες, οι μεγάλες γρανιτόπλακες στο 2 μέτρο να αντικατασταθούν τελικά με πλάκες πεζοδρομίου, σαν αυτές που κάνουμε σκι κάθε φορά που βρέχει στα πεζοδρομία μας. Εντάξει, νομίζω ότι υπερβάλλεται σε αυτό. Θέλω να υπερβάλλω λίγο σε αυτό για να κάνω τους Κορίνθιους να σκεφτούν ορισμένα πράγματα. Γιατί το τελικό αποτέλεσμα έχει οπωσδήποτε σχέση με τα υλικά. Δεν είναι μια φωτογραφία την οποία μπορείς να την φτιάξεις, να την κατασκευάσεις με οτιδήποτε υλικό θέλεις. Για να κάνεις αυτό το οποίο θέλεις, πρέπει να ξέρεις από πριν τα υλικά και να έχεις αποφασίσει να μπουν τα σωστά υλικά. Από εκεί πρέπει να δούμε τι είναι Κόρινθος. Τι είναι η πλατεία της, τι ιστορική σημασία έχει. Πού είναι το πράσινο της Κόρινθου. Θέλουμε πράσινο στην Κόρινθο. Υπάρχει δυνατότητα να έχει ο Κορίνθιος κάπου κοντά μέσα στην πόλη του ένα χώρο πρασίνου. Έχει τίποτα άλλο στο μυαλό της η Δημοτική Αρχή αυτά τα τελευταία 2,5 χρόνια που θα είναι στο τιμόνι? Δεν νομίζω. Πιστεύω ότι στο μυαλό της είναι απλώς να γίνει μια πλατεία, να παραδοθεί ένα έργο όταν λύγει η θητεία της και να το χρησιμοποιήσει για διαφημιστικούς λόγους. Ακόμα και γι' αυτό εμείς δεν θα είμαστε αντίθετοι, γιατί ήμασταν οι πρώτοι που 3 φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε ζητήσει την ανάπλαση της πλατείας. Βέβαια στο μυαλό μας ήταν κάτι πολύ μικρότερο μεγέθους, αντικατάσταση των βλακών, μία περιποίηση, εμπλουτισμός του πρασίνου και αντικατάσταση των φθαρμένων υλικών που υπήρχαν. Πολλοί το λένε αυτό, ότι η πλατεία αυτή δεν χρειάζεται στην ουσία μία τέτοια ριζική αλλαγή.
χρειάζεται μια αλλαγή των πλακών, χρειάζεται λίγο στήριξη του πρασίνου που τώρα αυτές τις μέρες βλέπουμε, μάλλον έχει προσληφθεί κάποιο έξτρα προσωπικό γιατί βλέπουμε συνεχώς ναι, να ποτίζεται και έχει πραγματικά πρασινίσει ο τόπος και δίνει μια όμορφη εικόνα στην πλατεία σε όποιον περνάει. Δηλαδή αν καθαριστεί αυτή η πλατεία ίσως να μην χρειαζόταν μια τέτοια ανάπλαση. Και υπάρχει και πολλή συζήτηση τι γίνεται με την Κολιάτσου. Αν από το σχέδιο που είδατε, και απευθύνομαι στο μηχανικό πανταζή, αν από το σχέδιο που είδατε, προβλέπετε το να ενωθεί τελικά να προχωράει η Κολιάτσου μέχρι τέρμα ή θα μείνει έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή? Όχι, δεν το προβλέπει αυτό το σχέδιο. Η Κολιάτσου διακόπτεται. Δεν προβλέπεται. Και ο κύριος Δήμαρχος επικαλέστηκε την κυκλοφορία και μελέτη. Θα ήθελα να πω για το πράσινο ότι ναι, έχετε δίκιο ότι το πράσινο είναι το πιο εύκολο πράγμα να το διορθώσει και να φαίνεται ωραίο. Μια μικρή φροντίδα θέλει και εμπλουτισμό με στοιχεία, με χρώματα κτλ. Με εποχιακά λουλούδια και όλοι θυμόσαστε κάποια στιγμή που φυτευόντουσαν και κάποια λουλούδια από τον κύριο Τζαναβάρο. Από τον το γνωστό κύριο Τζαναβάρο, ότι έπαιρνε κάποια μορφή. Έτσι. Δηλαδή το πράσινο είναι το πιο εύκολο να κάνεις. Να το κάνει να φαίνεται πολύ όμορφο. Βέβαια, επειδή και εμείς είμαστε κάποιες ηλικίες, θυμόμαστε ότι όταν είχε τα παγόνια εκεί. Ναι. Πραγματικά τα παιδιά ζούσαν κάτι διαφορετικό. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι να ξαναβάλουμε τα παγόνια, δεν νομίζω ότι είναι όχι πλέον. Τα παγόνια, αλλά. Και αυτά τα συντριβάνια έτσι όπως είναι, γιατί έχουμε δει το πώς γίνονται αυτά τα συντριβάνια. Θυμάμαι και τη φιλαρμονική που έπαιζε τότε στον χώρο. Θυμάμαι πολλά. Δεν έχει σημασία, τα πράγματα αλλάζουν. Έτσι προοδεύουμε ή οπισθοδρομούμε όπως θέλει το παίρνει ο καθένας. Και άλλος ένας προβληματισμός είναι με αυτά τα συντριβανάκια που είναι δαπέδου. Ναι. Δεν είδαμε να λειτουργήσουν και τόσο καλά στην πλατεία στα Τσακώνικα. Αγιανιώτικα. Ναι, Αγιανιώτικα, ναι. Συγγνώμη. Πάση περιπτώσει, ξέρετε, αυτό όλα είναι στο μυαλό του μελετητή ή αυτού που βάζει πράγματα μέσα στο μυαλό του μελετητή και του κυρίου Δημάρχου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Απλώς επειδή έχουμε έτσι λίγο λειψιδρία. Έχουμε πολλά πράγματα και πιθανόν έχουμε και περισσότερη λειψιδρία. Αλλά εκείνο το οποίο είναι το σημαντικό είναι ότι, όπως ξεκίνησα να λέω στην αρχή, ότι αυτή η πλατεία θα μας μείνει για 50 χρόνια. Θα πρέπει να φροντίσουμε να την κάνει την πλατεία. Να την κάνουμε. Φυσικά πρέπει να την κάνουμε την πλατεία. Να την κάνουμε πλούσια και όχι έτσι μια μικρή ανάπλαση στην οποία λέγαμε εμείς. Να την κάνουμε πλούσια, αλλά να την κάνουμε κάτι που να ταιριάζει και να την αξίζει στους Κορινθίους. Να μην την κάνουμε κάτι απλώς επειδή είναι στο μυαλό του κυρίου Πνευματικού. Διότι ναι, μεν η αισθητική είναι υποκειμενική, αλλά εδώ ο κύριος Πνευματικός έχει δώσει εξετάσεις και η δική του αισθητική έχει βρεθεί υπό του μηδενός. Και μάλιστα, εδώ θέλω να τονίσω και το είπα μέσα στη σύσκεψη, μέσα στη συζήτηση που κάναμε. Γιατί το είπα? Γιατί ήξερα ότι θα κατηγορηθούμε ότι θα πάμε να καθυστερήσουμε το έργο για να μην προλάβει να τελειώσει, ώστε να πάει σε εκλογές, στις επόμενες εκλογές ο κ. Πνευματικός, που από ό,τι όλα δείχνουν θα πάει στις εκλογές σαν υποψήφιος. Να είναι καλά ο άνθρωπος και το εύχομαι να πάει, το έχω ζητήσει άλλωστε. Θα πάμε σε εκλογές, φοβάται με ένα έργο το οποίο θα ήταν όπως ήταν του αείμνηστου Θωμά Θωμαΐδη, η κάτω πλατεία που ήταν κλεισμένη, που ήταν και το πολιτικό του τέλος. Ούτως ή άλλως, το πολιτικό τέλος του κ. Πνευματικού δεν έχουμε σκοπό να το συζητήσουμε τώρα, είναι δικό του θέμα και δεν μας ενδιαφέρει. Όμως, για να καλύψει αυτά τα πράγματα, γιατί φανταστείτε, δήμαρχος είναι ο κ. Πνευματικός, μπορεί να είναι άριστος, μπορεί να είναι τέλειος. Μπορεί όμως κάποια στιγμή, δήμαρχοι υπάρχουν πολλοί. Για να καλύψει λοιπόν η πολιτεία αυτά τα πράγματα και να μην αφήνει τον κάθε δήμαρχο, ο οποίος θα μπορούσε υποκειμενικά να βάλει ό,τι θέλει μέσα στην πλατεία, στα δημόσια κτίρια, έχει επιβάλει η πολιτεία τον υποχρεωτικό διαγωνισμό, αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών. Εμείς δεν λέμε να κάνουν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για να βγει κάτι πιο ωραίο. Λέμε διότι το επιβάλλει η νομοθεσία. Και αν δεν γίνει, θα έρθουν ο Σύλλογος Αρχιτεκτών, το οποίο θίγουν τα επαγγελματικά του συμφέροντα και θα κάνει προσφυγή. Σωστά. Ή οποιοδήποτε πολίτης. Ναι. Και θα σταματήσει το έργο. Εμείς λοιπόν, αν θέλαμε να σταματήσει το έργο, θα κάναμε. Θέλαμε να σταματήσει το έργο αφού θα έχει ξυλωθεί όλη η πλατεία. Αυτό ακριβώς. Και θα πάμε, θα πηγαίναμε σε εκλογές. Μας θα μας βόλευε αυτό. Γιατί θα πηγαίναμε σε εκλογές με μία τρύπα στη μέση έτσι, και θα ήταν η καταστροφή του κ. Πνευματικού. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Γι' αυτό το είπαμε έκαιρα. Τους είπαμε. Κύριε, ο νόμος, υπάρχει η απόφαση Μπιρμπίλη, ψάχτε, βρείτε την και άμα δεν μπορείτε να την βρείτε. Δεν σας κατηγορούμε που δεν το ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξέρετε όλα εσείς. Ρωτάτε όμως, αν μας είχατε ρωτήσει από την αρχή, θα σας το λέγαμε ότι ξέρετε, εδώ πρέπει να γίνει και ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών. Άσχετα αν το φτιάχνει
τη μελέτη υπηρεσία. Το προβλέπει ο νόμος. Ακόμα και τη μελέτη, αν την κάνει με δικά της μέσα υπηρεσία, οφείλει να γίνει ένας αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, ώστε να επικρατήσει η καλύτερη ιδέα. Γιατί αυτό είναι η ουσία, η ιδέα. Αν επικρατήσει η καλύτερη ιδέα, μετά ποιος θα έχει αντίρρηση να φτιαχτεί. Για τα υπόλοιπα, για τα τεχνικά και τα διάφορα στοιχεία, θα μιλήσουμε όταν θα έρθει η ώρα.